Ανεπαρκή αποδεικνύονται τα μέτρα ασφάλειας που λαμβάνονται στο νοσοκομείο Λεμεσού, παρά τις δεκάδες χιλιάδες λίρες που ξοδεύει το κράτος σε ιδιωτική εταιρεία. Για 11η φορά, άγνωστοι διέριξαν τα ξημερώματα το νοσοκομείο, ξαφρίζοντας τις ντουλάπες του προσωπικού, ενώ γίνεται έλεγχος κατά πόσο κλάπηκαν φάρμακα, αφού ο πραγματικός στόχος των δραστών φαίνεται πως ήταν το φαρμακείο. Για ανεξήγητους λόγους, η διεύθυνση του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού αρνήθηκε να προβεί σε δηλώσεις, απαγορεύοντας μάλιστα σε όλους τους υπαλλήλους να μιλήσουν στα μέσα ενημέρωσης. Σε το θέμα, κύριε Πεντέλη. Δεν επιμένετε. Για όνομα του Θεού. Ποια είναι η θέση του νοσοκομείου? Θέτω θέμα το προσωπικό, το οποίο είναι ανάπηρη, θέτω θέμα ασφάλειας. Όποιος θέτει θέμα, να έρθει κοντά μου. Οι καθαρίστριες, θύματα των διαρριχτών, μίλησαν στην κάμερα του ΜΕΚΑ, εξηγώντας τον τρόπο με τον οποίο χτύπησαν οι δράστες και επισήμαναν την ανεπάρκεια των μέτρων ασφαλείας. Από πού πήγε ο δράστης? Που έβλεπε μου το παράθυρο μέσα, γιατί το πώς το μείνε στα φαρμακεία. Κήκε μου τις σκάλες που πάνω και θα πιάσαν τα σασέρ και μπήκε μου από εκεί και φκήκε μου πολλά. Πιένετε γυρό να δείτε τα σπακιά. Η ασφάλεια που υπάρχει του νοσοκομείου, η security. Θόρυ τον πέρνα. Ξέρει που είναι να πάει. Ελέγχονται, μόνο οι δημοσιογράφοι πρέπει να ελέγχονται. Μα ξέρω εγώ. Την ίδια ώρα οι τηλεφωνητές θέτουν και θέμα προσωπικής ασφάλειας, αφού το τηλεφωνικό κέντρο βρίσκεται δίπλα στο φαρμακείο. Δεν είμαι ο αρμόδιος που θα σας δώσω την απάντηση. Δεν τίθεται θέμα ασφάλειας δικής σας εδώ, γιατί. Ναι, τίθεται, αλλά σας παρακαλώ πολύ, δεν είμαι ο αρμόδιος. Όπως διαπιστώσαμε κατά τις νυχτερινές ώρες, ολόκληρο το κτίριο φρουρείται από ένα και μόνο μέλος της ιδιωτικής ασφάλειας, παρόλο που υπάρχουν 4 είσοδοι και άλλες τόσες προσβάσεις σε διάφορα σημεία του κτιρίου.